έχουμε ερμή. Για να δω τι γίνεται εκεί με τα άλλα παιδιά που έχουν πάει. Αν έχουν αφήσει λίγη πίτα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, κυρία Λίτσα. Εδώ είμαστε με τον κύριο Λεσουέρ, τον υπεύθυνο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Πολύ αγαπημένος. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και τηλεοπτικά, Χρήστο, με τον κύριο Λεσουέρ. Βεβαίως. Και στον όμορφο κόσμο και στο Μέσα στην Καλή Χαρά. Τον αγαπάμε πολύ. Και εκεί κιόλας. Και εκεί, γιατί πηγαίνουμε συχνά και με τα παιδιά. Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και μαζί του είναι και ο Αντώνης που θα μας βοηθήσει κι αυτός με τα άγρια ζώα που έχετε φέρει σήμερα στο πλατό μας. Ο Αντώνης κρατάει την. Πώς τη λένε? Είναι η Πάτνη. Η Πάτνη. Και είναι η γεράκι του Χάρης. Και να σου πω εσύ ότι όταν τη χαϊδεύεις εδώ, όταν τη κάνεις, παίρνει σήμα για να καθαρίσει, λέει, τα φτερά της. Έτσι, έχει εδώ, σε αυτό το σημείο. Όχι, κοιτάει το χέρι σου, Χριστό. Αλλά δεν το κάνει πάντα. Τα νύχια, λέει, είναι γάμψα κυριολεκτικά, γι' αυτό φοράει και γάντια, όπως βλέπουμε. Γιατί φοράς αυτό το ειδικό γάντι, για πες μας. Γιατί τα γεράκια και οι αέτοι έχουν πάρα πολύ γάμψα νύχια. Είναι με τα νύχια τους κυνηγάνε. Οπότε φορά αυτό το γάντι ώστε να προστατεύω το χέρι μου. Γιατί είναι στο ένστικτό τους όταν κάθονται κάπου να σφίγγουν τα νύχια. Κάθεται όμως το χέρι σου. Κάθεται, ναι. Πώς σε ξέρεις, τι φίλοι. Η Πάτνη. Το ξέρει ότι είσαι εσύ, ενώ αντιλαμβάνεται να γνωρίζει. Φυσικά, ναι, είμαι ο εκπαιδευτής της. Με κοιτάει περίεργα πάντως, δεν έχει κεφάλι. Στην ελεύθερη πτήση των αρπακτικών πουλιών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Μάλιστα. Που βγαίνουν και άλλα πουλιά. Έχουμε ένα αμφιθέατρο που παρουσιάζουμε μια εκπαιδευτική παράσταση, παρουσία, που εξηγούμε στον κόσμο για πολλά αρπακτικά πουλιά, ο τρόπος που κυνηγάνε, πού ζουνε και τι τρώνε. Μάλιστα. Κύριε Λεσουέρ, είναι εύκολο να διαχειριστείς τέτοια πτηνά, να είναι και ελεύθερα και να κάνεις και... Κοιτάξτε, ο Αντώνης και η ομάδα του δουλεύουν τώρα κοντά 5 χρόνια με γήπες, με αϊτούς, με μαραμπού, δηλαδή με πουλιά, όποια είναι πουλιά συνήθιστα. Έχουν μάθει βεβαίως και να τα χειρίζουν και όχι μόνο αυτό. Μια εκπαίδευση ότι είναι πολύ εντυπωσιακή. Ωχ, Παναγία. Βλέπεις να πετάει πάνω σου ένα γήπα. Πώς άνοιξε τα φτερά αυτό το πουλί. Την ώρα που... Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη Πάτνη στη παρουσία... Ντονάκη, μην τον πειράζεις, έτσι. Μην την πειράζεις. Κρέας στον αέρα και το πιάνει. Κάνε λίγο κρέας. Όχι, σποράκια κρέας. Πετάτε, τι πετάτε, μια μπριζόλα στον αέρα. Κομματάκια κρέας. Ένα, πώς το λένε, ψαρονέφρι. Και δείχνουμε στον κόσμο τι κάνει μοιρά στον αέρα. Πώς πιάνει το θύραμα στον αέρα. Και το πιάνει στον αέρα. Στον αέρα, το πάνω. Μάλιστα. Και τι πιάνει κανονικά πουλάκια, πιάνει. Στη φύση τρώει τροχικά. Ναι, αλλά ειδικά το γεράκι του Χάρης ειδικεύεται στο κυνήγι των περιστεριών. Να σας πω, κύριε Λεσουέρ, αν βγάλω αυτά τα φυδάκια έξω, θα ορμήσει, δεν νομίζω. Όχι, δεν θα ορμήσει, όχι, όχι. Όχι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι νεογέννητα. Αυτά είναι, λοιπόν, αυτά είναι όλα, αυτά είναι περσινά, δηλαδή, είναι μωρά του καλοκαιριού. Σαν το ταπεράκι της μαμάς είναι που στέλνει. Είναι το ταπεράκι της μαμάς, λοιπόν, ναι. Αυτά βέβαια είναι... Κοιτάξτε πώς τα πιάγνε, ποιος τα πιάνει. Αυτά που βλέπετε εδώ. Ασορτή με την μπλούζα σου, Παύλο. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι, λέγονται λευκιστικά ποντικόφυδα. Μάλιστα. Ποντικόφυδα. Ποντικόφυδα, λευκιστικό. Γιατί λευκιστικό? Λευκιστικό σημαίνει ότι. Το χρώμα του φαντάζομαι. Είναι λευκιστικό, δηλαδή έλλειψη μελανίνης. Αλλά γιατί ποντικόφυδα? Διότι έτσι λέγουν οι Ράτσινέικοι, ζουν στο Τέξας. Δεν έχουν σχέση με τα ποντίκια, δεν τρώνε όχι, ποντίκια. Όχι, τρώνε ποντίκια. Τρώνε, α, τρώνε ποντίκια. Τρώνε τροκτικά βασικά. Α, γίνονται μεγάλα αυτά, κύριε Λεσουέρ. Ναι, αυτό είναι το κανονικό το ποντικόφυδο, το που είναι, α, που είναι μαύρο. Όχι, δεν γίνεται στη συνέχεια. Αυτή θα παραμείνουν άσπρα. Mm. Αυτό είναι μαύρο. Μπορώ να το κουμπίσω. Μπορείτε να το κουμπίσω. Μπορώ να το κουμπίσω εσύ. Για ακούμε το. Εγώ αυτήν εδώ φοβάμαι πιο πολύ. Μου κάνει κάτι περίεργα δεξιά μου η. Ξέρω καράτε. Μεσίλε σου έω. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι μαλάτα. Ένα συνηθισμένο αστείο είναι αυτό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχουν. Αγγίξε το. Αυτό είναι. Αγγίξε το. Αγγίξε το. Ναι, ναι. Ναι, ναι, βάλτε το χέρι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αγγίζω εγώ, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε θέμα. Αυτό είναι. Πάρτο στα χέρια να δούμε. Ρεφερίνο που κάνει έτσι. Λοιπόν, θα το πάρω στα χέρια. Έλα, τι εννοείται? Ναι. Τι εννοείται? Δεν έχω πει. Στο Φόρμπο Αγιάρ δεν είχα πει ποτέ μέσα στο δωμάτιο. Ανοιχτά τα χέρια, ανοιχτά. Έτσι, μπράβο. Ανοιχτά. Άπλω στα χέρια σου. Ανοιχτά εδώ, έτσι. Ναι, θα τα αφήσετε άπλωσα. Μια στιγμή. Αντωνάκη. Αντωνάκη, άσε, θα τα βρούμε. Μην τρελαίνει το γεσί. Πάρτε δεν είναι τίποτα. Δεν έχετε μαζευτεί όλοι. Δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι απλό. Δεν θα αφήσετε καθόλου! Παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Τα φοβάμαι τα φίδια, όπως φαντάζομαι και περισσότεροι. Είναι λάθος. Είναι λάθος όμως. Προσπαθώ να συμβάσω το φόβο. Είναι άκακα ζώα, είναι πολύ χρήσιμα στη φύση. Μα συμφωνώ. Τρώνε έντομα, τρώνε τροφικά. Και έχω τις καλύτερες προθέσεις. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έλα εδώ, ρε, εσύ να το πάρεις. Μου κάνεις σήμερα. Εδώ. Να, να είσαι. Αγόρε, καλό είναι. Εγώ δεν τα φοβάμαι τα φιδάκια. Βάλτε το πάνω, κύριε Λεσέ. Έλα, Κατερινάκη. Κάνε αυτό που έκανε
κοπέλα με το στήθος. Έλα τις φωτιές. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πείτε με σύ Λεσουέρ τι μπορεί να πάθει ξαφνικά το φίδι που μου λέγατε πριν. Ότι ξαφνικά από τα χρώματα. Νομίζω ότι εδώ άνοιξε ο μπουφές. Έχει εστιάσει. Εστίασε απευθείας. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε φέρει επίσης άλλα μωρά, περσινά μωρά, που είναι, εμένα μου αρέσουν πολύ, βεβαίως. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα πάντως, μην φοβάστε. Λοιπόν, εδώ... Αυτά μεταξύ τους πάνε, τα πάνε καλά, δηλαδή άμα μπουν στο ίδιο μέρος συνεννοούνται. Ένα και μια μέρα στο πάρουμε. Ή τρώει το ένα το άλλο. Δεν μπορεί να τρώει κάποια στιγμή το ένα το άλλο. Α, μάλιστα. Αλλά συνεννοούνται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, εδώ έχουμε, βλέπετε, έχουμε 10 ανακόντες μωρά. Ανακόντες αυτά που γίνονται τεράστια δηλαδή. 6 μέτρα 7. Που έχουμε δει και τη γνωστή ταινία. Όλα μπράβο, αυτά. Αυτά δεν είναι πολύ δραστήρια. Τα πιάνετε και δεν είναι πολύ δραστήρια. Είναι κίτρινη ανακόντα, είναι μωρά αυτή τη στιγμή. Βάλτε το χεράκι σου μέσα, δεν είναι τίποτα. Βάλτε το χεράκι σου. Τι σα έκανε, τι σα έκανε. Ένα μικρό δαγκόνι δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, βλέπετε πολλέ ανακόντε, μωρά. Αυτά είναι τα ταΐζουμε ένα-ένα. Με έντομα και μικρά κομμάτια κρέα. Κάποια στιγμή θα πάνε σε ένα άλλο ζωικό πάρκο γιατί εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε 10 ανακόντες. Ναι. Έχουμε τους γονείς, έχουμε δύο μαμάδες και ένα μπαμπά. Ο οποίος είναι ήδη 4 μέτρα περίπου. Με σύλληψη, άρα μπορώ να βάλω το χέρι μου μέσα. Ναι, δεν μπορεί, μπορεί. Δηλαδή να κουμπίσω λιγάκι. Άρα αν τριπλασιαστεί το συμβόλαιο. Αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν ακούμε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι. Πάρα πολύ εύκολα. Ας το βλέπουν αυτό και τηλεθεατές μας. Αντρούκλα, έλα εδώ. Είναι λίγο θετικά αυτά, Εντάξει, είναι το ίστικτο. Δεν θέλω από το δαγκόνι το ένα τ' άλλο. Ναι, ναι, όχι δεν δαγκόνι, βλέπει, κοιτάξτε. Για έλα. Φωνάζετε. Τι βιάζεσαι. Εντάξει. Συγχωρείτε, αυτό είναι ανακόντα. Ναι, μωρά. Άτοκα είμαι. Εφταμινίτικο. Ναι, εφταμινίτικο. Γιατί από όσο ξέρω γίνεται 50 μέτρα, 40 μέτρα. Όχι 50 μέτρα, γύρω στα 6 μέτρα. 6 μέτρα. Αλλά έτσι μοιάζει. Στο μυαλό μας μοιάζει. Θέλετε να δούμε λίγο και το πούμα. Και εδώ να δούμε αυτό. Το πούμα, να δούμε αυτή την καταπληκτική σαύρα. Καλά, η σαβρούλα είναι εδώ και νόγκρος η σαύρα. Η προέλευση Αυστραλία είναι μια σαύρα οποία... Βγάλε λίγο γλώσσα. Αχ, παιδιά, είναι μπλε. Είναι σαν τα σκυλάκια, πώς τα λένε, τα που έχουν μπλε γλώσσα. Τσο-τσο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ζώο. Μυρίζει με τη γλώσσα. Έχει και καταπληκτικά χρώματα, βλέπετε από κάτω. Και είναι μια σαύρα οποία είναι πολύ αργή στην Αυστραλία. Αυστραλία και Νότια Ινδονησία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το πούμα, κύριε Λεσουέρ, για να προλάβουμε που το αγαπήσαμε. Και τώρα θα αφήσουμε ελεύθερο το πούμα μέσα στο πλατό. Κάσπερ, ας τα χαζά. Ο Κάσπερ. Για να δούμε. Αν θυμάστε, είναι αυτό που είχαμε δει σε Ελίνκ που ήταν νεογέννητο, που το ταΐσαμε με μπιμπέρο, που τα κάναμε όλα αυτά. Δείτε πώς μεγάλωσε. Χαϊδεύουμε, κύριε Λεσουέρη. Χαϊδεύετε, χαϊδεύετε. Αχ, παιδί μου. Πολύ όνετα, ρε, πολύ όνετα. Παιδί μου. Χαϊδεύετε και αυσή μη γουργουρίζει, δεν ξέρω το ακούτε. Για να πατούσα νούμερο 47, το είδατε. Πόσο είναι τώρα ο Κάσπερ? Ο Κάσπερ είναι 4 μηνών. 4 μηνών και 7 κιλά. Και είναι σαν... Έχει... Το Κάσπερ τον βγάλατε για το φαντασματάκι. Ξέρετε, τότε που γεννήθηκε ήταν σχεδόν άσπρο. Λοιπόν, και σιγά σιγά βέβαια έχει αλλάξει το χρώμα του προς τον γκρι καφέ. Παιδιά, είναι πολύ, πολύ... Είναι γαριάρικο. Αγόρι, είναι κορίτσι. Είναι αγόρι. Και έχει μεγάλες πατούσες, Είναι τέλειος. Να ρωτήσω κάτι, αυτός θα γριέψει με τα χρόνια, κύριε Λεσουέρ, ή επειδή γεννήθηκε στο πάρκο? Δεν θα γριέψει, αλλά απλώς, ξέρετε πόσο μεγάλος. Άμα παίζει, τώρα το βλέπετε, γλύφηκε, αλλά... Άμα παίζει εδώ, ταγώνει λίγο, αλλά ταγώνει λίγο. Οι πατούσες, αν βλέπεις τις πατούσες, έχει κάτι νύχια. Όπως δείτε νύχια, παιδιά. Μία κίνηση έτσι λίγο άγαρμπη με αυτά τα νύχια μπορεί να σου σκίσει τα... Δεν έχει όμως άγριες προθέσεις προς εσάς που σας ξέρει, εννοώ. Γενικά προς τους ανθρώπους είναι πολύ καλό. Δηλαδή σύμφωνα με την πατούσα πόσα μέτρα θα γίνει αυτό? Αυτό θα φτάσει στα 60 κιλά. Παρακαλώ, φανταστείτε τώρα. 60 με 70 κιλά, Νούμερο παπουτσιού 54, δεν είναι. Τέλειος είναι. Η μαμά του πόσα κιλά είναι? 70. Είναι 70, Με σιέλες, άρα μπορούμε να τον αφήσουμε λίγο κάτω, να γελάσω λίγο. Πώς μπορούμε, να γελάσουμε όλοι εδώ. Θα τον αφήσουμε λίγο, όπως θα τρέχουν όλοι. Αφήστε το κάτω. Λοιπόν. Παιδιά στο Λεσουέρ, πάει και στον Αντώνη, δεν φεύγει από εκεί. Νάτος. Κάσπερ.
Καρδούλα μου όμορφη, λοιπόν, Παναγιά μου. Κάσπερ, έλα πίσω, Κάσπερ, έλα εδώ. Μην τρομάξει, μωρέ, τώρα, εντάξει. Ναι, ήρεμα, ήρεμα. Όχι, όχι, ναι. Έλα, Καθαρίνα. Πόσο κιλά είναι τώρα? 7 κιλό ήταν την περασμένη εβδομάδα. Τέλειο. Πόσο μηνών είπα εγώ? Είναι 3 μηνών. Πάει στα 4. Τέλεια. Κουτάβι. Αυτά. Αυτό πότε είναι, σε ποια ηλικία ανεξαρτητοποιείται τελείως? Ναι, από τους μονείς, μονείς, πολύ νωρίς. Στους 2 μήνες αρχίζει και τρώει κρέας. Α, στους 2 μήνες. Και πόσο καιρό, πόσα πούμα έχετε? Τώρα έχουμε τους γονείς και τι είναι, τι είναι, ρε, τι είναι. Το γάλα, γάλα, έως μια ορισμένη ηλικία. Έως μια ορισμένη ηλικία. Το πρόβλημα με τη μάνα είναι ότι δυστυχώς στα ξεκινημένα 2 ήταν 2, το ένα δεν έζησε. Φάει την Κατερίνα. Μετά από 2 μέρες... Δεν ήθελε να φυλάσει. Όχι, έπαψε να έχει γάλα. Απ' τη στεναχώρια της, ε. Οπότε επιπερώ. Βεσίλη Σουάρ, πόσο καιρό είστε στην Ελλάδα? 42 χρόνια. 42 χρόνια. Α, δηλαδή χθες. Πάνω από φούρναρη, 40 χρόνια φούρναρη. Έτσι. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Και τώρα θέλω να μου πείτε, συγγνώμη, εσείς, επειδή είστε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, τι μήνυμα στέλνετε σε όλους τους Ευρωπαίους για αυτή τη χώρα που εσείς ζείτε εδώ, που αγαπάτε τόσο πολύ από ό,τι φαίνεται? Εγώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Α, κάτι έχω. Πώς έχω κάτι? Τι μπήκε κάτι μέσα? Όχι, μπορεί να έχω. Αν είναι ποντίκι, έχουν να πηγαίνει. Σταματήστε, κύριε Λέσσερα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα που έχει καταπληκτικές χάρες, μοναδικές για την Ευρώπη. Το κλίμα, την ομορφιά, τα νησιά, τη θάλασσα. Αγαπάτε περισσότερο τα ζώα ή τους ανθρώπους στην Ελλάδα? Εγώ αγαπώ πολύ τα ζώα. Περισσότερο τους ανθρώπους, τους Έλληνες από ό,τι φαίνεται. Τους ανθρώπους τους αγαπάς έτσι κι αλλιώς. Οι Έλληνες αγαπούν τα ζώα. Πώς βλέπετε εσείς, έτσι πώς τους αντιμετωπίζετε καθημερινά? Έχουν πραγματική αγάπη για τα ζώα? Ξέρετε, η αγάπη προέρχεται από την παιδεία. Λοιπόν, ναι. Μέχρι και πριν 15-20 χρόνια δεν υπήρχε παιδεία τέτοια στην Ελλάδα. Δεν είχε με το σκυλί για το σπίτι, για εγωισμό. Ξέρετε, το καναρίνι σε ένα κλουβάκι. Νομίζω ότι σιγά σιγά η παιδεία, η εξέλιξη της παιδείας τέλος πάντων στην Ελλάδα, έχει βοηθήσει τον κόσμο να σέβεται πλέον τα ζώα. Περισσότερο. Να ρωτήσω λίγο για το Αττικό Πάρκο, πείτε μας, κύριε Λεσουέρ. Μπορούμε να ερχόμαστε κάθε μέρα, είναι ανοιχτά πάντα. 9 το πρωί μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Έχετε και ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με δελφίνια, να πούμε στον κόσμο. Τι ωραία ζώα. Έχουμε εκπαιδευτική παρουσίαση δελφινιών, το οποίο μπορεί να μαθαίνει κανείς τη φυσιολογία των δελφινιών, τις συμπεριφορές τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το σκολικάκι. Όχι, είναι λευκιστικό ποντικό φίδο, μωρά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε αμέσως μετά με τρομερές ιδέες για νέο.